Θέλει καφέ. Ναι, αμέ, αν έχει κάνει το γλυκό, ότι είναι γλυκό, δεν είναι γλυκό. Κάνα φραπέ. Όχι, όχι.
να πάρω μόνο. Θέλω να κάτσω να πάρω. Θα τα πούμε, ευχαριστώ πολύ. Έλα. Thank you.
κάποια βραδιά καθόμασταν εκεί μαζί με εσάς ως απλοί θεατές και παρακολουθούσαμε τη γιορτή της αποφύτησης. Φέτος είμαστε εδώ ως φιλόξενοι οικοδεσπότες και διοργανωτές της δικής μας γιορτής. Κάθε γιορτή είναι αναμφίβολα ένα χαρούμενο γεγονός. Παράλληλα όμως προκαλεί και κάποια συναισθήματα γλυκιάς μελαγχολίας. Αυτά τα συναισθήματα θέλουμε να μοιραστούμε απόψε μαζί σας. Της χαράς, επειδή μεγαλώσαμε και τελειώσαμε το γυμνάσιο, και της μελαγχολίας, γιατί θα αφήσουμε πίσω μας αυτόν τον τόσο ζεστό τόπο. Καλωσορίζουμε λοιπόν απόψε τους καθηγητές και τους συμμαθητές μας, τους γονείς και τους φίλους μας, καθώς και όλους όσοι είστε εδώ μαζί μας. Ξεκινάμε τη γιορτή με τον χαιρετισμό της διευθύντριας του σχολείου μας, κυρία Φρίδα Μαρία. Κυρία Φρίδα Μαρία. Κυρία Σύμβουλε της τοπικής κοινότητας ψυχικού και εκπρόσωπε του Δημάρχου Φιλοθέης Ψυχικού, κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου Γονέων, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα σχολικής χρονιάς και με πολλή συγκίνηση θα αποχαιρετήσουμε απόψε τους μαθητές μας της τρίτης τάξης, αλλά και τους γονείς τους, που συνεργαστήκαμε, ελπίζω καλά και επικοδομητικά, τρία ολόκληρα χρόνια. Παιδιά, από τους συναδέλφους μου και εμένα, πολλές ευχές για υγεία και προκοπή, για επιλογές καρδιάς, δικές σας επιλογές, για ορίζοντες και δρόμους ανοιχτούς. Πολλές ευχαριστίες για ό,τι μας μάθατε, για τη ζωντάνια και τις συγκινήσεις που μας χαρίσατε, για τις όμορφες αλλά και για τις όχι τόσο όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί, όλα μες στη ζωή είναι, και για το χώρο που μας παραχωρήσατε για να συζητούμε τις διαφορές μας. Και μια συγγνώμη από μένα για τις στιγμές που σας στενοχώρησα. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, που ήταν πάντα δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και να ζητήσω και από εκείνους συγγνώμη, από όσους στενοχώρησα, να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία μας, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Ψυχικού, να ευχαριστήσω το Δήμο, ιδιαίτερα τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ σε αυτό το παλιό κτίριο, και όλους τους γονείς που συμπαραστάθηκαν στο έργο μας για ένα καλό αποτέλεσμα. Καλές διακοπές και καλή διασκέδαση σε όλους. Συνεχίζουμε με το χαιρετισμό της κυρίας Ζεβελετάκη Παπαδοπούλου Άσπας, Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, ως εκπροσώπου του Δημάρχου Φιλοθέης Ψυχικού. Επιθυμία του ήταν να βρίσκεται και ο ίδιος εδώ μαζί μας. Δυστυχώς δεν μπόρεσε γιατί αυτή την ώρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω λοιπόν τη χαρά να τον εκπροσωπώ σε αυτή την όμορφη γιορτή για την ολοκλήρωση μιας ακόμα σχολικής χρονιάς στο Γυμνάσιο Ψυχικού. Ένα σχολείο που έχουμε αγκαλιάσει και στηρίζουμε ως Δήμος με κάθε τρόπο. Γιατί εδώ γίνεται καθημερινά μια σπουδαία προσπάθεια από καθηγητές, γονείς και μαθητές. Εδώ καλλιεργούνται γνώσεις αλλά και αξίες. Γεννιούνται όνειρα, φτιάχνονται αναμνήσεις και χτίζονται φιλίες ζωής. Γι' αυτό τα συγχαρητήρια και οι ευχές μας απευθύνονται σε όλους. Και πάνω απ' όλα στα παιδιά της τρίτης τάξης που αποχαιρετούν σήμερα αυτό το γυμνάσιο. Με την αποφύτησή σας κλείνει ένα κεφάλαιο στη σχολική σας ζωή για να ανοίξει ένα καινούριο από το Σεπτέμβριο. Αξίζει όμως να κρατήσετε μαζί σας όλα όσα μάθατε, όλα όσα ζήσατε στο Γυμνάσιο Ψυχικού. Φυλάξτε τα σαν μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Κάντε το επόμενο βήμα με θάρρος και πίστη στις δυνάμεις σας. Συνεχίστε να προοδεύετε, συνεχίστε να κυνηγάτε τα όνειρά σας, να βάζετε στόχους και να προσπαθείτε για αυτούς.
Εμείς είμαστε δίπλα σας. Καλή επιτυχία, καλές διακοπές και καλή συνέχεια σε όλους. Καλούμε τώρα την κυρία Κάση Ράνια, πρόεδρο του Συλλόγου Νέων. Γεια σας. Όπως βλέπετε, είναι χαρτιά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Έτσι κι αλλιώς ο ρόλος του ομιλητή σε μια τέτοια μέρα που γιορτάζουμε είναι πάρα πολύ άχαρος. Εμείς ο Σύλλογος Γονέων προσπαθήσαμε όλη τη χρονιά να είμαστε δίπλα στο σχολείο, δίπλα στα παιδιά. Και αυτά τα λόγια καρδιάς που θέλαμε να σας πούμε σήμερα, τα γράψαμε σε ένα απλό χαρτί, το κάναμε σαν ένα μυστικό δίπλωμα και σας περιμένουμε μετά να το πάρετε. Να τα δείτε μόνοι σας, να τα σκεφτείτε. Αυτό που θέλουμε να ευχηθούμε από την καρδιά μας είναι να διασκεδάσετε βέβαια σήμερα, να περάσετε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι και εσείς και οι γονείς σας και οι δασκαλοί σας. Και όταν με το καλό, μετά από κάποια χρόνια, βρεθείτε κι εσείς στη θέση μας και αποφυτούν τα παιδιά σας από το γυμνάσιο, να είναι ένα γυμνάσιο πολύ καλύτερο, αντάξιο και των δικών μας ονείρων που δεν καταφέραμε να εκδηλώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, η σειρά του συμμαθητή μας, Γιώργου Μουτεβελή, Προέδρου του Καπιταλιού του Συμβουλίου. Καλησπέρα σας. Δεν θα πω πολλά για την καθυστερήση διότι. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους καθηγητές για τις γνώσεις που μας μετέδωσαν και την υπομονή τους στις αταξίες μας και την καλή συνεργασία που είχαμε και τα τρία αυτά χρόνια. Το Σύλλογο Νέων και Κηδεμόνων που στάθηκε δίπλα μας σε ό,τι χρειαστήκαμε. Και τέλος, θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα τους συμμαθητές μου της Τρίτης, γιατί χάρη σε αυτούς πέρασα τρία υπέροχα μαθητικά χρόνια. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους σας, καλά να περάσετε και θα τα πούμε στο Λύκειο. Yeah, we're rocking on MTV.
Το δεύτερο μέρος της γιορτής μας θα παρακολουθήσουμε σε βίντεο αποσπάσματα από φετινές δραστηριότητες του σχολείου μας. Θα ξεκινήσουμε με την εργασία κινουμένων σχεδίων μαθητών της Αλφα Τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος των καλλιτεχνικών. Θα συνεχίσουμε με την εκδρομή της περιβαλλοντικής ομάδας στα Τσαχοροχώρια. Και η προσταμένη της γραμματείας του τετάρτου γραφείου, η κυρία Σαρωτοπούλου. Και θέλω να το καλέσω τον κύριο Μαρκότση να για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό. Εγώ ήρθα λίγο και φλιδιάστηκα εδώ να σας πω την αλήθεια, διότι βλέπω διάταξη βραδινού πάρτι. Και πρώτον, δεν ξέρω να παίζω drums, που ακούω εδώ τα drums. Δεύτερον, δεν ξέρω να τραγουδάω. Και τρίτον, δεν ξέρω να τραγουδάω και μοντέρνα τραγούδια που βλέπω εδώ το κλίμα. Επίσης, βλέπω περιβαλλοντικές εκδρομές και δραστηριότητες. Ούτε εκδρομή έχω πάει φέτος.
Άρα δεν βλέπω και λόγο να είμαι εδώ. Ο μόνος λόγος είναι να ζηλέψω, μήπως του χρόνου πάω κάποια εκδρομή. Να μάθω τραγούδια του Βλέπω Χλωμό και όλα τα συναφή δεν βλέπω να γίνονται. Παρ' όλα αυτά όμως, για να έρθουμε λίγο στην πραγματικότητα, θέλω να πω ότι έρχομαι με πολύ χαρά στην εκδήλωση αυτή του Γυμνασίου του Ψυχικού για πολλούς λόγους. Θα σας εκθέσω τους σημαντικότερους κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία που έχουμε. Και για το ότι είναι από τα καλύτερα σχολεία που έχουμε, πρέπει να πούμε ότι η αιτία είναι ότι πρώτον έχει καλή διευθύντρια, καλή υποδιευθύντρια και ακόμη καλύτερους καθηγητές. Και όπως είναι ευνόητο, όπου είναι καλοί καθηγητές και τα παιδιά γίνονται ακόμη καλύτερα από ό,τι είναι. Και πρέπει ένα μπράβο εκτός από την διευθύντρια, την υποδιευθύντρια, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά και στους γονείς που έχουν αυτά τα παιδιά. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει καλό σχολείο εάν δεν αλληλεπιδρούν όλοι αυτοί οι παράγοντες. Εάν οι γονείς είναι αρνητικοί στην δουλειά του σχολείου, τότε το καλύτερο σχολείο δεν μπορεί να επιδράσει στα παιδιά και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό στα παιδιά. Και γι' αυτό γίνονται τόσες δραστηριότητες, γιατί εκ της φύσεως της εργασίας μου είμαι υποχρεωμένος, να το πω έτσι, να ξέρω τι γίνεται και βλέπω τι δραστηριότητες γίνονται και με ποιο τρόπο γίνονται και πόσο αποτελεσματικές είναι. Βέβαια, έρχομαι και για ένα άλλο λόγο εδώ, διότι στα 4 χρόνια της θητείας μου δεν αξιώθηκα να έρθω μια φορά. Μια και η θητεία μου εκείνη το καλοκαίρι, έπρεπε να τιμήσω την διευθύντρια που είναι και συμφοιτήτριά μου, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, μια και ήμασταν συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο και σπουδάζαμε την ίδια περίοδο μαζί. Θέλω όμως να πω, για να τελειώσω, δεν έχω σκοπό να σας χαλάσω τη γιορτή, ούτε το ευχάριστο κλίμα που υπάρχει, να πω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο κάποιων αλλαγών στην εκπαίδευση που ακούτε, δεν θα τη συζητήσουμε τώρα. Θέλω να πω ότι ό,τι και να γίνει, το βασικό έργο του σχολείου σε γενικές γραμμές θα παραμένει ίδιο. Και κυρίως για τους μαθητές το σημαντικότερο είναι να έχουν διάθεση να έρχονται στο σχολείο. Και πρέπει και εμείς οι εκπαιδευτικοί να εμπνέουμε τα παιδιά να έρχονται στο σχολείο. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, εύχομαι σε όλους καλή πρόοδο και καλή δύναμη στο έργο τους. Και επειδή τελειώσαν και εξετάσεις τελειώνουν μάλλον αύριο και μεθαύριο, καλά αποτελέσματα για να μην έχουμε τίποτα εκπλήξεις και δεν χρειάζονται τέτοια έργα. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και καλή διασκέδαση και καλή ψυχαγωγία. Γραμμόφωνο, πολλοένα και ξυπουλδίζει. Δύο ενδρομένα χέρια στο άσπρο.
κοριτσιού, ένα σκύλος που απορεί, ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου, μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της, ένας κρυφός αναστεναγμός, ένα αρπαχτικό βλέμμα ενός θηρίου που δεν τρομάει να αγγίξει, ένα πλούδι στην πόρτα σου. Και τώρα η Μαρία Μαυροκεφάλου θα τραγουδήσει το τραγούδι «Ήτη» και συνοδεύει στο πιάνο ο Αλέξανδρος Ζιζόπουλος.
κάνει χαμότσικα και η Μαριλίτα χολεύα. Θα μας αποδείξουν ότι το σχολείο μας διαθέτει πολλά μουσικά ταλέντα. Ας απολαύσουμε λοιπόν το τραγούδι Price Tag. Yeah.
είσαι μακριά, είμαι κοντά. Εσύ το φως και εγώ σκιά. Πού με πατάς κι αυτή κοντά. Πάμε ψηλά, πάμε μακριά. Χόρεψε στη φωτιά. Πρόκειται για το γράμμα στον κύριο Νίκο Κάτσο, σε στίχους και μουσική Γιώργου Ανδρέου. Thank you.
2, που οι μαθητές της τρίτης τάξης συνηθίζουν να πονέμουν στους καθηγητές τους και που έχουν ήδη πλέον θεσμό. Τα φετινά βραβεία αύριο έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Τα σχόλια για τους καθηγητές μας και ο κύριος του βραβείου που συμμετέχονται από ένα νομιστικό δωράκι αποτέλεσμα δημιουργικής φαντασίας των συμμαθητών μας που τα ανέλαβαν. Τα βραβεία και τα αναμνηστικά επιμελήθηκαν και παρουσιάζονται στις μαθήτριες και στις μαθητές μας. Η Άσονας Γεωργιάδης, Προσυνή Δρακούλη, Φίβη Κατσικιώτη, Στεφανία Κοφίνα, Θάνος Διασκόνης, Ελένη Μητσέα, Καρολίνα Μπαλοντίνου, Μαριάννα Νομικού, Γιώργος Πάσχος, Ελίνα Σκαρτσά, Όλγα Φρονίστα και Λίδα Χωριανοπέδα. Ας τα απολαύσουμε. Μας άρεσε 23 γονείς, 17 μαμάδες και 6 μπαμπάδες. Μην βιαστείτε να πείτε ποιος τη χάρη σας τόσοι άνθρωποι να σας φροντίζουν. Γιατί τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα για μας. Στην αρχή έπρεπε να τους γνωρίσουμε. Και εκεί που νομίζαμε πως τα είχαμε καταφέρει, ξαφνικά κάποιοι εξαφανίζονταν και έρχονταν καινούργιοι στη θέση τους. Έπειτα τρομάξαμε να καταλάβουμε τη γλώσσα του καθενός. Άλλοι μας μιλούσαν αρχαία. Άλλοι νέα, άλλοι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Άλλοι μιλούσαν λέει τη γλώσσα των αριθμών, τη μουσική, του σώματο, των χρωμάτων, ακόμα και τη γλώσσα του Θεού. Τη σχέτη Βαβυλωνία δηλαδή. Τι να κάνουμε λοιπόν κι εμεί εδώ μια ημέρα στα παιδιά με τόσου γονεί. Στην αρχή τα χάσαμε. Μετά όμω σκεφτήκαμε. Κάτι ξέρει ο λαό μα που λέει ότι γελάει καλύτερα όπω γελάει την εξωτερική. Αποφασίσαμε λοιπόν να δράσουμε συστηματικά. Μετρήσαμε τα όρια για τι αντοχέ του. Εντοπίσαμε τα ευαίσθητα σημεία του. Καταγράψαμε τις ατάκες τους και ετοιμάσαμε με τον καθένα το βραβείο που του αξίζει. Τόσα πολλά χρόνια που η κυρία Φρίδα είναι στην εκπαίδευση, η υπομονή της δεν έχει ακόμα εξαντληθεί. Τα τρία τελευταία χρόνια άντεξε λοιπόν και τη δική μας αγέλη. Μπορεί βέβαια κάποιες φορές να μας έβαζε τις φωνές και να μας απειλούσε με στερήσεις εκδρομών και άλλων ελευθεριών, στο τέλος όμως έδειχνε πάντα ανοχή και μεγαλοψυχία. Κυρία Φρίδα, σας δίνουμε με πολύ αγάπη το βραβείο, τη Βασίλισσα των Λιονταριών. Μαζί με το απαραίτητο φεστιβάλ, ένα μαστίγιο για μελλοντικές εξημερώσεις. Μας έμαθε και μας πέρασε πράγματα που στην αρχή δεν μας άρεσαν και δεν τα συμπαθούσαν. Είναι σίγουρο όμως πως για τον καθένα από εμάς που την είχαμε ήταν ξεχωριστή, για διαφορετικό λόγο φυσικά. Επειδή λοιπόν τέτοια διαμάτια είναι δύσκολο να βρεθούν και δεν πρέπει να τα αφήνω να αξιοποιείται, απονέμε στην κυρία Παπακώστα το βραβείο, Diamonds Are and Forever. Συνεχίσουμε με το βραβείο The Godfather, το οποίο θα απονείμουμε φυσικά στο κύριο Κουσμά και το Ράκη. Την πρώτη φορά που μπήκε στην τάξη, πιστέψαμε πως ήταν πολύ αυστηρός καθηγητής. Πόσο έξω πέσαμε.
Η ώρα περνούσε ευχάριστα γιατί εκτός από το μάθημα, ο κύριος Κοσμάς μας έδινε συμβουλές, αλλά και μας έβαζε τις φωνές, όπως ο πατέρας που ενδιαφέρεται για τα παιδιά του. Μετά, μάλιστα, τη γέννησή του γιού του, το μάτι του δεν έφευγε καθόλου από πάνω μας, κάνοντάς μας από τη μία να θέλουμε να του ξεφύγουμε, αλλά από την άλλη να νιώθουμε ασφάλεια και προστασία. Κύριε Κοσμά, το βραβείο The Godfather, αποτυπωμένο σε μια βρεφική σαλιάρα, είναι δικό σας. Δυστυχώς ο κύριος Κοσμάς δεν είναι μαζί μας. Θα το κρατήσουμε και θα το δώσουμε όταν έρθει. Τι ο Σόλο, του Σέι. Μα τι λέει. Μέχρι το τέλος του δευτέρου τριμήνου, κάπως έτσι αντιδρώσαμε εμείς, το Ιταλόφωνο Γ1, όταν ακούγαμε ακόμα και την πιο απλή φράση στα Ιταλικά. Όχι γιατί ήμασταν επίδεικτοι μαθήσεως, κοινός κράτες, αλλά γιατί εξαιτίας οικονομικής κρίσης δεν υπήρχε κονδύλι για να προσληφθεί καθηγήτρια Ιταλικών. Τελικά όμως, το Υπουργείο μας έστειλε έστω και αργά την κυρία Πατέλη, που έβαλε τέλος στην άγνοιά μας. Γι' αυτό απολέγουμε στην κυρία Πατέλη το βραβείο Καλιατά Παραποτέ. Έκανε την ώρα των Αγγλικών πραγματικά ιδιαίτερη και τον αφορμητισμό, το χιούμορ και το ενδιαφέρον της. Βέβαια, τη δυσκολέψαμε με τη ζωή με τις φωνές και τη φασαρία μας, όπως και εκείνη κάποιες φορές τη δική μας με τις αρωματικές έλαφες στο πινολόγιο. Επειδή, κύριε Λαβιδάκη, είχατε την αντοχή να μας υπομείνετε, σας αφιερώνουμε το βραβείο Μια Μέρα Μιας Μέρης με ένα αντιστρες μπαλάκι ασφαλής εκτόνωσης. Σίγουρα πολλοί θα απαντήσετε πως ήταν άρεστοι καθηγητές, αλλά αυστηροί και απρόσιτοι. Τα δικά μας βιώματα όμως είναι διαφορετικά. Και αυτό γιατί είχαμε την τύχη να συναντήσουμε στον δρόμο μας την πιο γλυκιά, την πιο τρελή και προφανώς την πιο κατανοητή μαθηματικό, την κυρία Παπαδάκη. Μια καθηγήτρια που έπρεπε στην τάξη με πολύ καλή διάθεση, πρόθυμη να μας βοηθήσει σε όλα μας τα προβλήματα, μαθηματικό τύπου και μη. Πολλές φορές βέβαια μας φόρτωνε με αρκετές ασκήσεις και μας μετέδε το άγχος να τα προλάβουμε όλα. Ξέρουμε όμως πως ήθελε να μας βοηθήσει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, για να μην χαθούμε στα δύσματα μονοπάτια του Λυκείου. Για όλους αυτούς τους λόγους, απονέμουμε στην κυρία Παπαδάκη το βραβείο Ασκήσεις στο άκρο και ακόμα παραπέρα. Κυρία Παπαδάκη, πάρτε και ένα πακετάκι με ασκήσεις για να περάσετε με ευχάριστα και δημιουργικά τα λεπτά. Είκοσι φορές το 15, 11 και 7, 18. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει. Το μάθημα της λογοτεχνίας ήταν αφορμή για δημιουργικές συζητήσεις με την καθηγήτριά μας. Ο τρόπος διδασκαλίας της βέβαια, πολλές φορές μας δυσκόλευε, αφού μας οδηγούσε σε μονοπάτια που ξέφευγαν από τις δυνατότητές μας. Οι σοφές όμως και ξεκάθαρες θέσεις της μας άρεσαν τόσο πολύ, που της λέγαμε ότι θα έπρεπε να γίνει υπουργός παιδείας. Κυρία Σοφία Πολυμενέα, σε εσάς αναφερόμαστε. Και σας αφιερώνουμε το βραβείο. Ζητείτε Σοφία, μια από αυτή είναι από αυτούς που μας κυβερνούν. Εμάς τους μαθητές, κακά τα ψέματα, η ιστορία δεν μας προσελκύει. Ο καθηγητής μας όμως κατάφερε να κινήσει το ενδιαφέρον μας. Έδωσε προτεραιότητα στην κατανόηση της ιστορίας σε βάθος και κυρίως προσπάθησε να καλλιεργήσει την κρίση μας και την αγάπη μας για τις δημοκρατικές διαδικασίες. Επειδή όμως εμείς δεν θέλουμε να
ήταν πάντα δημοκρατικά. Τον αναγκάζαμε αρκετές φορές να λέει το χαρακτηριστικό σκασμός που όλοι αγαπάμε να ακούμε. Όταν όμως ούτε και αυτό έφτανε για να μας ηρεμήσει, κατέφευγε στη γνωστή δημοκρατική φράση «L'état c'est moi», δηλαδή «το κράτος είμαι εγώ». Αυτή λοιπόν τη φράση επιλέξαμε ως βραβείο για τον κύριο Τσιτσιπίδη και το αποτυπώσαμε πάνω σε μια βασιλική κορώνα. Θα προτιμούσα αυτό κάτι. Α, και μην ξεχνάμε. Η Ελένη, όχι μόνο του Ευγεπίδη, αλλά και η δική μας. Δεν είναι βέβαια τυχαίο που η κυρία Ιωάννη διδάσκει κάθε χρόνο την αρχαία τραγωδία που φέρει το όνομά της. Γιατί πράγματι οι δύο ηρωίτες έχουν πολλά κοινά. Η έντονη σκηνική παρουσία της καθηγητριάς μας, το διαπεραστικό της βλέμμα, ο οξύς λόγος, η αποφασιστικότητά της, αλλά και η συναισθηματική της προσέγγιση μας οδήγησαν στην κάθαρση, χωρίς την ανάγκη παρέμβασης του απομηχανής Θεού. Κυρία Ιωάννη, το βραβείο «Η Ελένη της Τρίτης» είναι δικό σας. Και για να το θυμάστε, θα περάσετε πάλι στο μάτι, πρώτα να διαβάσετε. Θα αλλάξω την ροή του λόγου εδώ των παιδιών για να πω ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ που τους είχα 3 χρόνια μαθητές. Μου κάνανε καλό στιγμή. Μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, μόλις συμβατική, μεταδίδει γνώσεις, εμπειρίες και συμβουλές. Με αυτή την καθηγήτρια φέτος, όλοι αποκτήσαμε μια σχέση αλληλεπίδρασης. Αντλώντας αυτά, μας προσέφερε η ισχυρή της γνώμη και ο τρόπος διδασκαλίας της, με τον οποίο μας έκανε να την αγαπήσουμε. Μας έδωσε να καταλάβουμε πως τίποτα δεν αποκτάται, χωρίς κόπο, ενδιαφέρον και αγάπη. Αυτό χαράχθηκε ανεξίτηλα στο μυαλό μας. Γι' αυτό το λόγο, αυτό το βραβείο, που τη χαρακτηρίζει για την ανιδιοτελή γνώση που για ένα χρόνο προσπαθεί να μας αποτυπώσει, ονομάζεται Ιωταπίτια και το απονέμουμε στην κυρία Σωτηροπούλου. Που φέτος, ευχαριστούμε μόνο στην τρίτη τάξη. Γι' αυτό είχαμε την ευκαιρία να την γνωρίσουμε καλά και από την καλή, αλλά και από την ανάποδη. Εγώ να ευχαριστήσω τα παιδιά μου για το βραβείο, για τα χρόνια που περάσαμε μαζί και για τη συνεργασία μας στα βραβεία Αγρίων. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά του πρέπει να δεχτεί δίπλα στη λέξη υπομονή. Μας άντεξε 3 ολόκληρα χρόνια, όπως και εμείς άλλωστε, με το μελέ απλά σου και να σφυρίσει. Αφού δεν μας αποκεφάλισε, μπορεί να χαρακτηριστεί ύδραξη. Αντίθετα, μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές ώρες, γέμισε τα γυμνασιακά μας χρόνια με μουσική από όλο το ρεπερτόριο. Το βραβείο Ρεμπέ της Μότσαρτ, στον κύριο Μουκτόπουλο, μαζί με περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά. Εύχομαι να είστε για την πρώτη. Ήταν από τις καλύτερες τρίτες που είχαμε μετά. Ήταν από αυτό που είχαμε παρακτώ. Όλα τα παιδιά μας σχόλου βέβαια είναι ξεχωριστά, αλλά αυτή η τρίτη ήταν πολύ πολύ ξεχωριστά. Ξέρετε ποιο ήταν το κλειδί για να αγαπήσουμε την κυρία Φωτίδου, την καθηγήτρια των γαλλικών, αλλά και γράψης της ιστορίας. Ήταν η ηλεκτρονική μας επικοινωνία μέσα από το Facebook. Συγκεκριμένα, τα αιτήματα φιλίας της, τα έξινα σχόλιά της κάτω από τις αναρτήσεις μας και κυρίως η αποκλειστική της ερώτηση «Τι κάνεις σε ποια ώρα στο Facebook?» Κυρία Φωτίδου, ελάτε να παραλάβετε το βραβείο «Υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος». Οι γαλλόφωνοι να φύγουν. Αυτή ήταν η πρώτη φράση της κυρίας Τότσι όταν έμπαινε στην τάξη. Τώρα έχουν σειρά τα γερμανικά.
Το μάθημα που συνδύασε φέτος τη μάθηση με το χιούμορ, χάρη στο πλατή χαμόγελο και την όρεξη της καθηγήτριάς μας, που μας μετέδιδε την ενέργειά της. Εκτός από τη δυνατή και επιβλητική φωνή της, που κάποιες φορές μας τρόμαζε, τίποτε άλλο δεν θυμίζει πάντα τους σκληρούς και αγένους Γερμανούς. Έτσι, απονέμουμε στην κυρία Τότση στο βραβείο, μια Γερμανίδα από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ και τα παιδιά και τους συναδέλφους. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου τύχει μετά από μακρόχρονη απουσία από τις αίθουσες διδασκαλίας. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία προσγείωση. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο σας έλεγα. Το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής ήταν καινούργιο για μας, όπως και η καθηγήτρια που το δίδασε. Η κυρία Σμιρνιώτη, επειδή επιδίωξε να μας διδάξει πως στόχος κάθε δημοκρατικής πολιτείας είναι να λύνει τα προβλήματά της με το διάλογο. Έτσι, κατέβαλε κοπιαστικές προσπάθειες για να χτίσει μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην κοινωνία και σε εμάς, ξεκινώντας από το μηδέν. Συνάντησε όμως την αντίδραση και τη σκληρή κριτική της εφηβείας μας. Όχι βέβαια προς το πρόσωπό της, αλλά απέναντι στην κοινωνία μας που κοντεύει να πιάσει πάθο. Γι' αυτό λοιπόν διαλέξαμε για την κυρία Σμιρνιώτη το βραβείο Επικοινωνία, ώρα 0. Και το υλοποιήσαμε φτιάχνοντας το παιχνίδι της επικοινωνίας με τα ποτηράκια όπως παίζαμε μικρά. Τώρα, ας βάλουμε λίγο χρώμα στη γιορτή μας. Από την τεράστια χρωματική ποικιλία, διαρρέξαμε για την κυρία Σιφάκη, την καθηγήτρια των καλλιτεχνικών, το κίτρινο. Πιστεύουμε πως της πηγαίνει γάτι, επειδή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κίτρινου ταιριάζουν με την προσωπικότητά της. Κίτρινο. Χρώμα φωτεινό και ζεστό, χαρούμενο αλλά και διακριτικό. Χρώμα που εντυπωσιάζει χωρίς να τυφλώνει. Που δείχνει σοφία και κατανόηση, αλλά παράλληλα νιώθει ζωντάνια και ενεργητικότητα. Χρώμα που αποκαλύπτει αλλά και εμπνέει. Κυρία Σιφάκη, το βραβείο Μαρία με τα κίτρινα πάνω σε μια παλέτα είναι δικό σας. Μαρία με τα κίτρινα, να τα πας καλύτερα, να τα πας καλύτερα, να δρασούει το κοινό. Πλατή, ζεστό χαμόγελο και ωραία αποβολή. Ποιον σας θυμίζει, μα φυσικά την κυρία Κολιού. Πώς ήταν δυνατό να μην φτιάχνει η διάθεση όλων μας, βλέποντας αυτό το χαρούμενο πρόσωπο που χαμογελούσε ακόμη και όταν μας έδινε ωραία υποβολή. Με το δίκαιο της φυσικά. Βέβαια, η πτήση που την προσγείωσε από την άλλη άκρη της Ελλάδας στο σχολείο μας καθυστέρησε και μας την έφερε στη μέση της χρονιάς. Άξιζε όμως να περιμένουμε, αφού η κυρία Κολιού μετέτρεψε το δύσκολο μάθημα της βιολογίας σε ενδιαφέρον, ευχάριστο και κατανοητό. Κυρία Κολιού, ελάτε να παραλάβετε την αφίσα με το βραβείο σας που έχει τίτλο «Το βιολογικό χαμόγελο». Αλλαγές καθηγητών στη μέση της χρονιάς ελέγχεται. Ήταν μάλιστα μια εποχή που τους αλλάζαμε ακόμα πιο συχνά και αυτά που κάμισα. Τέτοια ήταν και η περίπτωση της κυρίας Ζάγουρα. Παρόλο που συναντήσαμε κάποια προβλήματα προσαρμογής στην αρχή, οι ικανότητές της και η νεαρή της ηλικία μας κέρδισαν και έτσι τελικά τα βρήκαμε. Κυρία Ζάγουρα, το βραβείο «Ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο νέος είναι ωραίος» θα σας περιμένω. Ο κύριος Ρίγκος, ο καθηγητής της φυσικής, άρχισε και αυτός να μας έρθει. Αλλά και όταν ήρθε, χαιρεθάω σαν μέτρητο. Στην αρχή δεν καταλαβαίναμε τίποτα από αυτά που μας έλεγε. Όχι βέβαια γιατί δεν είχε μεταδοτικότητα, ίσα-ίσα. Αλλά γιατί μπέρδευε το γυμνάσιο με το λύκειο, στο οποίο επίσης έκανε μάθημα. Έτσι χρησιμοποιούσε δύσκολες μεθόδους διδασκαλίας και στο διαγωνίσματα έβαζε δυσνόητα θέματα.
Όταν όμως και εμείς τον ψηφίσαμε και εκείνος προσαρμόστηκε στις δυνατότητες της ηλικίας μας, κέρδισε τη συμπάθειά μας και μας οδήγησε στην κατανόηση των δύσκολων βιών της φυσικής. Έτσι, με πολλές παρατηρήσεις και αξιοάμενες απειλές, που ποτέ δεν έγιναν πράξη, περάσαμε μαζί μια ωραία χρονιά. Κύριε Ρίγκο, σας αφιερώνουμε το βραβείο Ρίγκο Σταρ. Ποια είναι η ρόμη και η εντροπία. Να έχουν όλα τα παιδιά καλή τύχη. Τα καρδίσα μια ουτοπία. Γλώσσα προγραμματισμού, αλγόριθμος, λειτουργικό σύστημα RAM και λόγο ήταν κάποιες από τις δύσκολες έννοιες που ακούσαμε φέτος αλλά και τις δύο προηγούμενες χρονιές από την κυρία Προκοπίου. Εμείς βέβαια, αντί για όλα αυτά, θα προτιμούσαμε να αυτοσχεδιάζουμε στο μάθημα της πληροφορικής, μια που οι υπολογιστές είναι το στοιχείο μας. Γι' αυτό η κυρία Προκοπίου προσπάθησε όσο μπορούσε να συνδυάσει και τις απαιτήσεις του μαθήματος και τις δικές μας επιτυχίες. Κυρία Προκοπίου, το βραβείο που επιλέξαμε για εσάς έχει τίτλο MicroWorlds Pro Κοπίου. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά. Ήταν μια καλή φουρνιά όπως λένε μαθητό και τους εύχομαι έτσι να συνεχίσουν. Στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, δεν θα μπορούσε μία μόνο καθηγήτρια να καλύψει τις ανάγκες όλων των σχολείων. Έτσι φέτος, στο εργαστήρι της πληροφορικής, μας περίμενε κάθε Παρασκευή η κυρία Σπυροπούλου. Με τους καλούς χειρισμούς της, κατάφερε να κάνει το μάθημα ενδιαφέρον και να μας μάθει πολλά πράγματα. Στην κυρία Σπυροπούλου, λοιπόν, απονέμουμε το βραβείο «Η γρήγορη σύνδεση». Ένας μάτι που θα βουλάει στο μάτι. Και πάτησα πώς να τσεκάρω το chat αν γέρθει το D-Vex και κόλλησε. Τα χάσα όλα. Δοκίμασα control alt delete αλλά το task manager είχε παγώσει. Στη μάνα σου το πες. Η κυρία Μακρύ Δημήτρη σε εμάς έδωσε πληροφορίες και απαντήσεις για σχολεία και επαγγέλματα. Εσάς που ξέρετε, μπορεί να σας ενημερώσει για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, γιατρούς. Όπως φινάχει, η κυρία Μακρύ Δημήτρη θα είναι για μας ο δικός μας χρυσός οδηγός. Τυχαίο, δεν νομίζω. Η μάνα σας, τα αεροπλάνα σας, την απολυτάνα σας, την μπανάνα σας, την φουκαριάρα, τη μάνα σας, για όλα τα πλάνα σας. Καλές μου τυχές όλο το καλοκαίρι και για να μην ξεχνιόμαστε, ραντεβού το Σεπτέμβριο στην πρώτη ηλικίου με καινούριο συμβόλαιο. Το επόμενο βραβείο απονέμεται σε ένα καθηγητή που γνωρίσαμε στο δεύτερο τρίμηνο και δυστυχώς δεν προλάβουμε να τον απολαύσουμε όσο θέλαμε. Αρχικά, μας φάνηκε κάπως αυστηρός, καθώς δεν μας φώναζε με τα ονόματά μας, αλλά με αριθμούς όπως οι φυλακισμένους. Στη συνέχεια όμως, αποδείχθηκε ένας καθηγητής, που μας ξεπάτωνε στο τρέξιμο, αλλά με πολύ χειρότερη κέρδη. Ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε είναι φυσικά ο ένας από τους δύο γυμναστές μας, ο κύριος Πάλης. Και το βραβείο που δίνουμε έχει τίτλο Αριθμός χωρίς όνομα. Ανάπαυση. Δεν βλέπω ανάπαυση. Ανά τρία ρυθμίσατε. Μια καλό καλοκαίρι. Να χαιρέσετε τα παιδιά σας. Θα τελειώσουμε την απονομή των βραβείων μας με τον άλλο μας γυμναστή, τον κύριο Βερτζάγιο. Ξέρετε πως ο κύριος Βερτζάγιος κέρδισε το θαυμασμό μας. Μας αποκάλυψε ότι αυτός επινόησε το βόλεϊ. Η αλήθεια βέβαια δεν είναι αυτή, αλλά εμείς όταν το ακούσαμε εντυπωσιαστήκαμε. Κύριε Βερτζάγια, πρέπει να ομολογήσουμε πως ξέρετε να κερδίσετε τη συμπάθεια των μαθητών σας και μάλιστα από την αρχή. Για τη χαλαρότητα λοιπόν και την καλή σας διάσταση, σας απονέμουμε το βραβείο ασκήσεις χαλάρωσης. Μαζί με μια μπάλα του βόλεϊ. Τώρα πέξε, ας σε πιάσω, μπορεί να νιώσεις, όσοι αγαπώ.
αποτελούν τη δική μας σχολική οικογένεια. Με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, την αυστηρότητα και την επίοικιά του, τι ευαισθησίε και τι αδυναμίε του. Αλλά πάνω απ' όλα την αγάπη του για μα, τα γονιδένα παιδιά του. Εκτό όμω από του φετινού καθηγητέ μα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και όλου εκείνου που μα συμπράττουν στα δύο πρώτα χρόνια μα γυμνάσεω. Τέλο, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Σωτηροπούλου, που χωρί τη βοήθειά τη από τα βραβεία δεν θα τα κρατήσουμε. Ευχαρίστω ένα μεγάλο χειροκρότημα. Και τώρα το συγκρότημα King of Chaos θα τραγουδήσει τα τραγούδια, τα μαθητικά τα χρόνια και λιωμένο παγωτό. Μέλη του συγκροτήματος είναι οι Γιάννης Κακομανόλης, Χάρης Μιλωτσιβάκης, Νίκος Πανταζέλος, Κωνσταντίνος Ακελαρίδης και Τσέρμανος Σούντερ. Ας τους υποδεχτούμε ένα θερμό χειροκρότημα. Θα μπορούσε να τον κόσμο να άλλαζα. Τώρα θα παίξει το συγκρότημα Kings of Chaos, το τραγούδι που είπαμε πριν, δηλαδή τα μαθητικά τα χρόνια και το λιωμένο παγωτό. Ας το απολαύσουμε.
γιορτή. Στη χαρά, στη στεναχώρια είναι εκεί κομιτή. Με στην τάξη ησυχία να μιλήσεις είναι αμαρτία. Κι άμα κάνεις και σκοτάκι έχεις πιάσει την ουσία. Το λένε, τα μαθήμουν όλοι κλαίνε. Μην ακούτε που κρυνιάζω. Τα μαθήτικα τα χρόνια δεν τα αλλάζω. Μοιάζω ψυχικού το λένε. Τα μαθήμουν όλοι κλαίνε. Μην ακούτε που κρυνιάζω. Τα μαθήτικα τα χρόνια δεν τα αλλάζω. Παρακάτω κάθισε ένα πρωί και μου έπισε το μάτι μια κόλαση σωστή. Μες στην τάξη τα πιάσα όλα αλγεβρά και φυσική. Κι από τότε δεν νοιάζει να ξυπνάω τόσο πρωί. Γυμνάζω ψυχικού το λένε. Όλοι κλαίνε, μην ακούτε που γκρινιάζω. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω. Γυμνάζω ψυχικού το λένε. Τα μαθητικά όλοι κλαίνε, μην ακούτε που γκρινιάζω. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω. Και μένω πάντα
tonight's your shame. Got your shit back in the room. Got your stuff on the bitch. Chief of mine, go back to close. Έχουμε όμως και άλλο συγκρότημα, τους Last Stand. Ο Κύβωνας Καραπέτσης, ο Σταύρος Βασιλόπουλος και ο φίλος της Αλέξανδρος Τσαούλας είναι έτοιμοι να μας αφαγιώσουν μουσικά με τα τραγούδια Danny California, In Bloom και Should I Stay or Should I Go. Πάμε παιδιά! Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά. Όπως είπαμε, προηγουμένου είμαστε οι Last Stand. Θα παίξουμε 10 μαγαζιά.
λογικά θα έχει μουσική για το χορεύει. Ναι. Θα θέλουμε και αυτά. Α, ναι. Thank you.
I'm there to have a time.
stay up too late. Λοιπόν, η φετινή μας γιορτή θα κλείσει με τραγούδια, αλλά και με χορούς. Σηκωθείτε λοιπόν όλοι και καλή διασκέδαση.
να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε απόψε εδώ για να μοιραστείτε μαζί μας τη συγκίνηση για την αποφύτιση των παιδιών. Να ευχαριστήσω κάποιους χορηγούς της εκδήλωσης, τα Ζαχαροπλαστεία, Πανόραμα, Παλί, Σαχινίδη, το Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτη, την κυρία Πληθυκιώτη, την κυρία Τζεβελέκη Παπαδοπούλου που πρόσφεραν κάποια είδη εδώ, το κατάστημα Φακίνου, την Πίτσα Φαν, το κύριο Νικήτα Οικονομάκη που κάθε χρόνο μας χρηματοδοτεί για όλα εδώ τα ηχητικά, το κύριο Μαυροκέφαλο που καλύπτει κάθε χρόνο εδώ με μια κάμερα την γιορτή μας, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, για την παρουσία του και στο catering στη συνέχεια που θα επακολουθήσει, τον κύριο Νικητόπουλο, τον καθηγητή της μουσικής, τον κύριο Γοσόπουλο, την κυρία Παπακώστα, ιδιαίτερα την κυρία Σωτηροπούλου που οργάνωσε όλη την γιορτή, την κυρία Σιφάκη και για το ωραίο πάνω αλλά και για την ωραία έκθεση ζωγραφικής που θα ήθελα όλοι να την επισκεφτείτε πάνω, τον κύριο Τσολακίδη για την ωραία έκθεση που έχει ετοιμάσει και να παρακαλέσω τα παιδιά της πρώτης τάξης φεύγοντας να πάρουν τα έργα τους από πάνω. Θα ακολουθήσει μια μικρή δεξίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλές διακοπές. Τα παιδιά της Κρήτης να περάσουν να πάρουν τα αναμνηστικά διπλώματα και τις φωτογραφίες τους και δεν έχεις θα το δει.